Ραγδαίε είναι οι εξελίξει στον Νίγηρα, καθώ το τελεσίγραφο τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση λήγει την Κυριακή 6 Αυγούστου. Έτσι, εμφάνιση τη Βάγνερ οδήγησε τον αρχηγό τη κυβέρνηση τη χώρα να απαντά στη Γαλλία, η οποία δήλωσε πω δεν θα αποχωρήσει, βγάζοντα διάταγμα πω έχουν διορία 30 ημερών για να φύγουν από τη χώρα, Ήδη φαίνεται να υπάρχουν ισχυρέ ρογμέ στον μπλοκ των Αφρικανικών κρατών, καθώ η Νιγηριανή Γερουσία δεν εξουσιοδότησε τον πρόεδρο τη χώρα για στρατιωτική επέμβαση, ενώ ο επικεφαλή Τιανί εξασφάλισε την υποστήριξη των στρατιωτικών καθεστώτων του Μαλή και τη Μπουρκίνα Φάσο. Το Τσάντ δήλωσε ότι δεν θα επέμβει κατά του Νίγηρα, ενώ η Αλγερία δηλώνει κατηγορηματικά όχι κατά μία επέμβαση. Στη δημοσιότητα δόθηκαν και πλάνα του πρώτου αεροσκάφου που μετέφερε άνδρε τη ομάδα Βάγνερ. Την ίδια στιγμή υπάρχουν επικρίσεις για την κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν. Όπω ανέφερε η Wall Street Journal, οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής ξόδεψαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των στρατιωτικών δυνάμεων του Νίγηρα, αλλά ταυτόχρονα δεν μπόρεσαν ούτε να αποτρέψουν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, ούτε να σώσουν τον πρόεδρο αυτή τη χώρα, Τώρα οι Αμερικανικέ στρατιωτικέ βάσει σε αυτή τη χώρα, που θεωρούνταν ένα από τα Αμερικανικά προπηργεία στην Αφρική, μπορεί ήδη να βρίσκονται στα χέρια τη Ρωσία, τονίζει το άκρο επικριτικό για την Αμερικανική διοίκηση κείμενο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν καταδικάσει δημόσια το πραξικόπημα, έχουν αποφύγει όμω να ξεκαθαρίσουν για την κατάσταση των στρατιωτικών βάσεων. Αντίθετα, έδωσαν εντολή σε διπλωμάτε και τι οικογένειέ του να εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ τερμάτισαν το πρόγραμμα βοήθεια, κρατώντα όμω εκεί διπλωματική παρουσία.